Σα ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πρόεδρε Ζεντένο, Επίτροπε Μοσχοβησί, η ρύθμιση του χρέου είναι ευπρόσδεκτη, αν και καθυστέρησε τρία χρόνια. Αυτή η μεσοπρόθεσμη ρύθμιση του χρέου δεν είναι όμω αρκετή για να φέρει την ανάκαμψη στην Ελλάδα. Τα τελευταία τρία χρόνια η Ελλάδα είδε το τρένο τη ανάπτυξη να περνάει μπροστά τη, αλλά δεν επιβιβάστηκε. Η Ελλάδα καθυλώθηκε. Για να ανακάμψει η Ελλάδα χρειάζεται εμπιστοσύνη. Χρειάζεται ξένε επενδύσει. Χρειάζεται να βελτιωθεί η απόδοση του δημοσίου τομέα. Να αρθούν οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων. Έχουμε ακόμη capital control, κύριε Μουσκοβισή. Σα το θύμισε ο κύριο Φέμπερ την ώρα που πανηγυρίζουμε. Οφείλουμε να αλλάξουμε το μείγμα τη φορολογική πολιτική που εξοντώνει μικρομεσαίου και ελεύθερου επαγγελματίε, να αυξήσουμε τα εισοδήματα. Επαναλαμβάνω, η Ελλάδα χρειάζεται εμπιστοσύνη και σταθερότητα. Και αυτή η κυβέρνηση, αντί να παράξει την απαραίτητη εμπιστοσύνη, δημιουργεί αστάθεια. Οι δύο εταίροι συγκρούονται δημόσια. Οι Έλληνε πληρώνουν χρόνια το λογαριασμό και οι 8 στου 10 εκτιμούν ότι η χώρα δεν κινείται στην σωστή κατεύθυνση. Το μεταπρογραμματικό πλαίσιο τη διευρυμένη εποπτεία που αποφασίστηκε για την Ελλάδα είναι σαφώ αυστηρότερο και από αυτό τη Πορτογαλίας και από αυτό τη Ιρλανδία. Και ο συνάδελφο Τάγκ των Σοσιαλιστών μα θύμισε ότι οι δεσμεύσει για τα πρωτογενή πλεονάσματα είναι πρωτοφανεί στον κόσμο. Είναι λοιπόν απαραίτητο να αποφεύγουμε τους πανηγυρικούς τόνους. Δεν είναι ανάγκη να ωρεοποιούμε την πραγματικότητα. Η Ελλάδα χρειάζεται μια άλλη ισχυρή κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση δεσμευμένη στο δικό της πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, το οποίο και θα υλοποιεί. Μια κυβέρνηση που θα φέρει τη σταθερότητα τώρα που η Ελλάδα θα βρεθεί πλέον αντιμότυπη μόνο με τις αγορές και μόνο με τις επιδόσεις της. Σας ευχαριστώ.